αποτύπωσης του τι ψήφισαν όσοι πήγαν και ψήφισαν έγινε σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2015, ναι, μετά από την ώρα που άνοιξαν οι κάλπες. Συγκεντρώσαμε 2.261 απαντήσεις. Η κάλυψη είναι πανελλαδική, αντιπροσωπευτικό δείγμα ανάλογα με την περιφέρεια και σταθμισμένος προς φύλο, ηλικία και εκλογική συμπεριφορά με βάση τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Λοιπόν, βλέπουμε την ταυτότητα της ΕΡΤ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ, να υπενθυμίσω εδώ ότι μιλάμε επομένως για μια τηλεφωνική δημοσκόπηση, ναι, με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, σωστά, που έχει μια δημοσκόπηση. Ένα περιθώριο σφάλματος της τάξης του 2,2 θα ξεκινήσουμε να δείχνουμε κάποιες εκτιμήσεις σε μια απόκληση συν πλην 3%. Υπενθυμίζω ότι έχει μικρότερο δείγμα από ότι έχει το exit poll, λοιπόν, που φτάνει τα 7.000. Θέλω να πάμε κατευθείαν στην πρόθεση ψήφου, βέβαια, από το δικό μας exit poll, έτσι, για να το δούμε λοιπόν. Η οποία είναι ψήφος περισσότερο, είναι αποτύπωση του τι ψήφισε περισσότερο παρά πρόθεση, λοιπόν, ψήφου. Που το βλέπουμε. Βεβαίως, το διάστημα για τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μεταξύ 24,5 και 30,5. Ναι. Το διάστημα για τον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μεταξύ 34,5 και 40,5. Για το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Παράταξη, ή μάλλον να πάμε με τη σειρά που φαίνεται να καταλαμβάνουν, χωρίς αυτό βέβαια να είναι, ναι, απόλυτο, γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για διαστήματα και όχι για απόλυτες τιμές. Το ποτάμι στο διάστημα 5 με 8. Η Χρυσή Αυγή στο διάστημα 4,5 με 7,5. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Παράταξη, στο διάστημα 4 με 7. Ναι. Το ΚΚΕ 3,5 με 6,5. Η Ανεξάρτητη Έλληνε στο διάστημα 2,5 έως 5,5. Και το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών 1,5 έως 4,5. Να θυμίσω ότι τα διαστήματα για τα περισσότερα κόμματα είναι παρόμοια με αυτά που είδαμε στην τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύσαμε εδώ στο Action 24 την Παρασκευή, δύο ημέρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες. Με εξαίρεση τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα σας ποσοστά είναι ακριβώς τα ίδια και σήμερα, έτσι, με αυτά που δείξαμε την Παρασκευή. Ναι, κυρίως, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που διαφοροποιείται, ναι, όπως θα δείτε. Το διάστημα έχει μετατοπιστεί προς υψηλότερες τιμές. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή, αυτή που καταγράφατε χθες. Ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται περίπου στο διάστημα που είχαμε αποτυπώσει την Παρασκευή. Φαίνεται, γι' αυτό και υπάρχει μια δεύτερη κάρτα, αν είναι εύκολο να τη δούμε. Η κάρτα που αποτύπωνε τη μάχη για την πρώτη θέση και την είχαμε δείξει αρκετές φορές στις παρουσιάσεις των δημοσκοπήσεων εδώ στο Action 24, αυτή ακριβώς. Θα δείτε ότι η τάση για την ανωδική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ήδη από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τις τελευταίες ημέρες, ναι, πριν τις εκλογές. Φαίνεται ότι όπως συνέβαινε τις δύο τελευταίες ημέρες, θυμάστε το είχαμε σχολιάσει, ναι, ότι φαίνεται η μείωση των αναποφάσεων να πηγαίνει σχεδόν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και γι' αυτό οι αναποφάσεις είχαν μειωθεί από το 8, το 6, το 6,5 και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει συν 1%. Και χθες το 4,5 τους είχατε ακόμη. Την τελευταία φορά φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η τάση συνεχίστηκε. Η μείωση των αναποφάσεων κυρίως κατευθύνθηκε προς το ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζοντας το ποσοστό του σε πολύ υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω ένα πρώτο σχόλιο, σύντομο, γιατί κάποιοι θα δώσουν τη θέση τους. Θέλω πρώτα ο κύριος Μπίστης, ο οποίος θα μας αφήσει και θα έρθει ο κύριος Πιερακάκης να το καταστήσει, να κάνει ένα πρώτο σχόλιο με βάση αυτό το exit poll, κύριε Μπίστη. Ναι, νομίζω ότι τις τελευταίες 7 μέρες όλοι βλέπαμε την μεγάλη αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νομίζω ότι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η εκλογική της τακτική. Ο κ. Κακλαμάνης θα πει περισσότερα. Νομίζω ότι το πρόβλημα αρχίζει από την επομένη των ευρωεκλογών, όπου νομίζω ότι στρατηγικά κινήθηκε λάθος. Εντάξει, αλλά θα ήθελα να πω. Τώρα έρχομαι για τα δικά μας. Τώρα έρχομαι για τα δικά μας. Εμείς δίναμε μια σκληρή μάχη για την τρίτη θέση. Είναι προφανές ότι αν δεν υπήρχε το κόμμα του Γιώργου Παπαδρέου.